Το Περιφερειακό Συνέδριο Παιδιατρικής πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σύγχρονης παιδιατρικής που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών. Το Περιφερειακό Συνέδριο Παιδιάτρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που διοργανώνει η Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του ΔΟΥ Πουθού και του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης είναι ένας καθιερωμένος επιστημονικός θεσμός. Θα συζητηθούν πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν και τη Γενική Παιδιατρική και τις εξειδικεύσεις αυτής. Περιμένουμε αρκετό κόσμο και από την Δράμα και από την Καβάλα και από τους τρεις νομούς της Θράκης. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ευχάριστη ένα συνέδριο το οποίο θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις με τους παιδιάτρους της περιοχής. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να περάσουν οι σίδεν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο στην περιοχή μας, στην Αλεξανδρούπολη. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν παιδίατροι από διάφορα μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι μπόρεσαν να συνομιλήσουν με συναδέλφους τους και να τους λυθούν τυχόν απορίες. Στο συνέδριό μας θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις νέες αναδυόμενες λοιμώξεις, που όπως ξέρετε είμαστε μετά από είναι η πρώτη επιστημονική εκδήλωση διαζώσης μετά από 3 χρόνια. Θα συζητηθούν θέματα παιδιατρικής αιματολογίας, παιδιατρικής αλλεργιολογίας και άλλων υποειδικοτήτων της παιδιατρικής. Έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές και διαζώσεις αλλά και διαδικτυακά. Θα μιλήσει για παράδειγμα η κυρία Παπαευαγγέλου για τους εμβολιασμούς έναντι της νόσου COVID-19, που είναι μια πολύ γνωστή παιδίατρος, λοιμοξιολόγος, διευθύντρια στο νοσοκομείο Αττικό. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιδοαλλεργιολογικό τραπέζι, ένα παιδογαστεντερολογικό τραπέζι επίσης με 3 εξαιρετικούς ομιλητές. Γενικά θα καλύψουμε πάρα πολλά θέματα και γενικής παιδιατρικής και υποειδικοτήτων παιδιατρικής. Οι ομιλητές που πήραν μέρος στη διμερίδα είναι καταξιωμένοι παιδίατροι από την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική της Αλεξανδρούπολης και από άλλες κλινικές της χώρας.